Κύριε Ακτενά, καλά κάνανε που το έκλεισαν το ΆΚΑ. Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι αν έκαναν καλά. Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα αν δεν το έκλειναν. Το θέμα είναι γιατί λειτουργούσε όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνώριζαν. Οι θύνοντες και η πολιτική ηγεσία γνώριζαν την κατάσταση του στεγάστρου, γνώριζαν τα προβλήματα στο ΆΚΑ, έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί από φορείς, από ανθρώπους που εργάζονται εκεί μέσα και προσεπρόσφατο μάλιστα άρθρο του ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, έγραφε χαρακτηριστικά ότι από το 2004 που χρυσοκληρώθηκαν όλα αυτά τα Ολυμπιακά ακίνητα έχουν αφηθεί στη μοίρα τους χωρίς συντήρηση ή έχουν δοθεί σε ιδιώτες έναντι πινακίου φακής. Και τότε ο τότε υφυπουργός κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε αδιάβαστους. Γνώριζαν. Και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο εγκληματική αυτή την αδιαφορία. Άρα, κυρία Ακτενά, άργησαν για να το κλείσουν ή καλά κάνανε που το έκλεισαν. Από ό,τι φαίνεται, γιατί θα δούμε και άλλα μάλλον, είναι πολύ πρόσφατη η είδηση, από ό,τι φαίνεται μάλλον άργησαν. Άρα καλά έκαναν. Πριν λίγες μέρες... Καλλιεργά παρά ποτέ, λένε. Ναι, δεν είναι όμως λογική αυτή, γιατί πραγματικά τι περιμέναμε να γίνει άλλη μια φορά. Είναι άλλο ένα επεισόδιο σε μια σειρά τραγικών συμβάντων. Τώρα δεν προλάβαμε την τραγωδία, αυτό μου λέτε. Αλλά γιατί όχι πριν μια εβδομάδα, για παράδειγμα. Τι ήταν αυτό που μεσολάβησε πριν μια εβδομάδα που είχε αγώνα Παναθηναϊκός, νομίζω γιατί δεν είμαι και καλή σε αυτά, μέχρι σήμερα που έκλεισε. Τι είναι αυτό που ήταν τόσο διαφορετικό σε σχέση πριν μια εβδομάδα και έκλεισε σήμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και αυτό που λέμε διαρκώς, είναι ότι όπως είδαμε και στα Τέμπη, όπως είδαμε και στις πλημμύρες, όπως είδαμε και στις πυρκαγιές, έργα που αφορούν τις ζωές των πολλών δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό αποδεικνύεται άλλη μια φορά. Και είναι και αυτό που αναδεικνύει ο διαρκώς και ο Γιάννης ο Πρωτούλης, ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στην Αττική, και όλοι οι υποψήφοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση στα ψηφοδέλτια. Και γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να το πάρει υπόψη τους αυτές τις εκλογές της άλλης Κυριακής και να σκεφτεί με κριτήριο τις δικές του ανάγκες, τη δική του ζωή. Το κράτος έχει συνέχεια. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν χάλασε το στέγαστρο λόγω ελλιπού συντήρησης τα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Από το 2004 που παρελήφθησαν αυτά τα έργα, είναι ασαφές το καθεστώς της συντήρησής τους και από ό,τι φαίνεται ήταν ελλιπές, γιατί έχουμε καταγγελίες επανειλημμένες τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό που έθεσα, δεν προσπάθησα να πω, να εξισώσω ή να κινδυνολογήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος με συνέχεια, που όλα τα κόμματα μέχρι τώρα που κυβέρνησαν το έχουν υπηρετήσει, και αυτό το κράτος είτε είναι στην κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε στο κατώτερο επίπεδο, στο Δήμο, είναι εχθρικό προς το λαό. Προτάσει δαπανά χρήματα και πόρους σε έργα που δεν προστατεύουν την υγεία, τη ζωή του και το βιός του. Αυτό λέμε, και αυτό δυστυχώς φέτος είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να το διαπιστώσουμε, τραγικές ευκαιρίες να το διαπιστώσουμε. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με μια λάθος διαχείριση. Είναι μια λάθος λογική. Είναι μια λογική που έχει στον πυρήνα της επενδύσεις και κέρδη και όχι τη ζωή, την προκοπή. Ωραία. Του κόσμου. Κύριε Ακτενά, μένω στις δημοσκοπήσεις και σε εσάς, νομίζω ότι εσείς είσαστε οι χαρούμενοι ως κόμμα και σε σχέση με τα ποσοστά του κόμματός σας και σε σχέση με τη δημοφιλία του Γενικού Γραμματέα, του κ. Κουτσούμπα. Πιστεύετε ότι έχετε αρχίσει και αλλιεύετε αρκετά ποσοστά από το ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς αυτό που εκτιμάμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει το μετασχηματισμό του σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και οι όποιες ζημώσεις γίνονται με το χώρο του ΠΑΣΟΚ και δεν αφορούν εμάς, σε επίπεδο ηγεσίας εννοώ και στελεχών. Αυτό που λέμε είναι ότι ο κόσμος που νιώθει αριστερός και προδομένος από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να περιμένει πια από αυτό το χώρο. Και μια πρώτη ευκαιρία είναι να στηρίξει τις επόμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης και να συμπορευτεί μαζί μας όχι μόνο στις εκλογές, αλλά στους αγώνες, καθημερινά, στις γειτονιές, στα σχολιά, στους χώρους δουλειάς. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, χρειαζόμαστε δυνάμεις και για να δυναμώσει η φωνή. Καταλαβαίνω, κυρία Ακτενά, ότι το βάρος που ρίχνεται είναι στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, γιατί είναι την άλλη εβδομάδα.
Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Και δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, γιατί όλοι οι υποψήφοι είναι ολονών. Και την επόμενη μέρα όλοι θα πανηγυρίζουν μαζί ότι κέρδισαν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι απέναντι σε αυτή την ομοφωνία και τη βουβαμάρα ταυτόχρονα υπάρχει μόνο μία αντιπολίτευση, μόνο μία πραγματικά αριστερή ψήφος, και αυτή είναι η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση σε περιφέρειες και δήμους.